34. Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, από το πρώτο κεφάλαιο και από το 19 εδάφιο. Α19, σελίδα 934. Και αυτήν η μαρτυρία του Ιωάννου, όταν απέστειλον οι Ιουδαίοι εξ Ιερουσαλήμων ιερείς και Λεβίτες για να ερωτήσω στην αυτόν σύ της είσαι, και ομολόγησε και δεν ειρνήθη. Και ομολόγησε ότι δεν είμαι εγώ ο Χριστός, και ρώτησαν αυτόν τι λοιπόν, ο Ηλίας είσαι εσύ, και λέγει δεν είμαι, ο προφήτης είσαι εσύ, και απεκρίθη ουχή. Είπον λοιπόν προς αυτόν τι είσαι, για να δώσουμε εν απόκριση εις τους αποστήλαντας ημάς, τι λέγεις περί σε αυτού. Απεκρίθη, εγώ είμαι φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ευθύνατε την οδόν του Κυρίου, καθώς είπε ο Ισαΐας. Ιδέα απεσταλμένη ήσαν εκ των Φαρισαίων και ρώτησαν αυτόν και είπαν προς αυτόν, γιατί λοιπόν βαφτίζεις, αν εσύ δεν είσαι ο Χριστός, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προφήτης. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιωάννης λέγον, εγώ βαφτίζω εν ύδατη. Εν μέσω δε ημών ίσταται εκείνος τον οποίον εσείς δεν γνωρίζετε. Αυτός είναι ο επίσω μου ερχόμενος, ώστε συνανωτερός μου, του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίον του υποδήματος αυτού. Τ' αυτά έγιναν εν Βυθαβαρά πέραν του Ιορδάνου, όπου ήταν ο Ιωάννης βαφτίζων. Τι επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενον προς αυτόν και λέγει, ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ούτως είναι περίου εγώ είπον, ο πίσω μου έρχεται ανήρωστη συνανώτερός μου, διότι ήτο πρώτερός μου. Και εγώ δεν εγνώριζον αυτόν, αλλά δι' φανερωθεί στον Ισραήλ, δια τούτο ήλθον εγώ βαφτίζον εν το ύδατι. Και μαρτύρησεν ο Ιωάννης λέγον, ότι είδον το πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινε επ' αυτόν. Και εγώ δεν εγνώριζον αυτόν, αλλά ο πέμψας με, δια να βαφτίζω εν ύδατι, εκείνος μη είπε εν σόντινα είδη στο πνεύμα καταβαίνουν και μένουν επ' αυτόν, ούτως είναι ο βαφτίζον εν πνεύματι Αγίω. Και εγώ είδον και μαρτύρησα ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού. Τι επαύριον παλίστα το Ιωάννης και δύο εκ των μαθητών αυτού. Και εμβλέψα στον Ιησούν περιπατούντα λέγει ιδού ο αμνός του Θεού. Και ήκουσαν αυτόν οι δύο μαθητέ λαλούντα και ακολούθησαν τον Ιησούν. Στραφείς δε ο Ιησούς και ειδών αυτούς ακολουθούντας λέγει προς αυτούς, τι ζητείτε. Οι δε είπαν προς αυτόν, Ραβί, το οποίον με θερμινευόμενο λέγεται διδάσκαλε, πού μένεις. Λέγει προς αυτούς, έλθετε και είδετε. Ήλθον και είδον που μένει, και έμειναν παρά αυτού την ημέραν εκείνη, ειν δε ώρα ήτο έως δεκάτη. Ήτο ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου, εις εκ των δύο. Ήτην εσήκουσαν περί αυτού παρά του Ιωάννου και ακολούθησαν αυτόν. Το ξαναδιαβάζω. 41 εδάφιο. Ήτο ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου, εις εκ των δύο ήτινες, ήκουσαν περί αυτού παρά του Ιωάννου και ακολούθησαν αυτόν. Ούτως πρώτος ευρίσκει τον εαυτού αδελφών Σίμωνα και λέγει προς αυτόν, ευρήκαμεν το Μεσσία, το οποίον με θερμινευόμενο είναι ο Χριστός. Και έφερεν αυτόν προς τον Ιησούν. Εμβλέψας δε εις αυτόν ο Ιησούς, είπε, «Σύ είσαι Σίμων, ο Υιός του Ιωνάς, ή θέλεις ονομαστεί Κυφάς, το οποίον ερμηνεύεται Πέτρος. Τι επαύριον, ή θέλησεν ο Ιησούς να εξέλθει στη Γαλιλαία και βρίσκει τον Φίλιππον και λέγει προς αυτόν, ακολούθημη. Ο δε Φίλιππος από Βυθαϊσδά, εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου, ευρίσκει Φίλιππος τον Αθαναήλ και λέγει προς αυτόν, εκείνον τον οποίον έγραψε ο Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτες ευρήκαμεν, Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ. Και είπε προς αυτόν Ναθαναήλ, εκ Ναζαρέτ δίνεται να προέλθει τι αγαθόν. Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, έρχου και ιδέ. Είδεν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενον προς αυτόν και λέγει περί αυτού, ιδού αληθώς Ισραηλίτης, τον οποίον δόλος δεν υπάρχει. Λέγει προς αυτόν ο Ναθαναήλ, πώς με γνώσκεις. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, πριν ο Φίλιππος σε φωνάξει, όντα υπό κάτω της σηκής είδον σε. Απεκρίθη ο Ναθαναήλ και είπε προς αυτόν, Ραβί, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο Βασιλεύς του Ισραήλ.
Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, επειδή σε είπον, είδον σε υποκάτω της οικής πιστεύεις μεγαλύτερα, τούτον θέλεις ειδή. Και λέγει προς αυτόν, αληθώς, αληθώς σας λέγω, από τον ίν θέλετε ειδή των ουρανών ανεγουμένων και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και κατεβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου. Και την τρίτη μέρα έγινε γάμος εν Κανά της Γαλιλαίας και ήτο η μήτρη του Ιησού εκεί, προσεκλήθη δε ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις των γάμων. Αμήν. Ταυτόχρονη παρουσία για 6 περίπου μήνες του Ιησού μετά του Ιωάννου. Είναι μια κρίσιμη περίοδος όπου στην πραγματικότητα οι μαθητές, όχι οι βαφτιστέντες, όλοι οι μαθητές που μαθήτευσαν δίπλα στον Ιωάννη τον πρόδρομο θα γίνουν στην πραγματικότητα μαθητές του Χριστού, καθώς ο Ιωάννης προετοίμασε αυτό το οποίο κανένας άλλος δεν μπορούσε να κάνει παρά μόνο αυτός τον οποίον ο Θεός εξέλεξε, τον επλήρωσε με πνεύμα Άγιο από Κιλίας Μητρός, τον εκπαίδευσε 30 χρόνια στην έρημο και τον απέστειλε για ένα έργο που ο Θεός είχε προετοιμάσει για αυτόν εν συνόλο 6 μηνών. Καθώς βάφτιζε, όπως είπαμε, προκάλεσε θαυμασμό και απορία σε όλους και μάλιστα τους θρησκευόμενους, τους άρχοντες, τους ιερείς, τους αρχιερείς, τους γραμματείς, τους φαρισαίους που έστελναν να το ρωτήσουν ποιος είναι, γιατί μαζεύονταν όλα αυτά τα πλήθη για να τους βαφτίσει. Όμως, το κρίσιμο σημείο δεν είναι ότι μαζεύονταν όλα αυτά τα πλήθη, αλλά κάποιοι λίγοι έμεναν κοντά του και άκουγαν τα λόγια του. Προσεκολήθησαν στον Ιωάννη τον βαφτιστή. Δεν πήγαν να βαφτιστούν και έφυγαν όπως τα πλήθη, πήγαν στον Ιωάννη, βαφτίστηκαν και έμειναν. Τον ρώτησα λοιπόν, γιατί έβλεπαν μέσα από τις γραφές για 3 πρόσωπα, «Σύσο Χριστός». Ο Ιωάννης έλεγε, «Όχι, δεν είμαι». «Σύσο προφήτης που είπε στο Δευτερονόμιο, έγραψε ο Μωυσής». «Όχι, δεν είμαι». «Σύσο Ηλίας που αναφέρεται στο Μαλαχία ότι θα αποστείλω τον Ηλία πριν από την ημέρα τη μεγάλη και την επιφανή του Κυρίου». «Όχι, δεν είμαι». «Ε, ποιος είσαι?» «Φωνήβω όντως εν τη ερήμο». «Αυτό είμαι. Αυτή είναι η αποστολή μου. Να φωνάζω στην έρημο, μετανοείται γιατί επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών και ο Θεός να φέρνει τους ανθρώπους να ακούνε και από αυτούς κάποιοι θα μείνουν και οι πολλοί θα φύγουν». «Και τότε γιατί βαφτίζεις αφού δεν είσαι ούτε ο Ηλίας, ούτε ο Χριστός, ούτε ο προφήτης?» «Γιατί εμένα απέστειλε ο Πατέρας, αλλά μετά από μένα έρχεται ο ανώτερός μου, που είναι πρώτερός μου. Εμένα με απέστειλε ο Πατέρας να βαφτίζω το βάφτισμα της μετανοίας. Γιατί η αποστολή μου είναι, όπως περιέγραψε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον ο Γαβριήλ, είναι να επιστρέψω εις τον Κύριο πολλούς από τους Ιούς Ισραήλ, να έλθω προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, να επιστρέψω τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα να φέρω ειρήνη, τους απειθείς την φρόνηση των δικαίων και να ετοιμάσω εις τον Κύριον λαών προδιατεθειμένων». Και έτσι έμειναν οι μαθητές του μαζί του. Πήγε και ο Ιησούς, βαφτίστηκε και κατά το Λόγο του Θεού ανοίχθησαν οι ουρανοί, Πνεύμα Άγιο εκάθισε επ' αυτόν και βεβαιώθηκε ο Ιωάννης ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Χριστός, ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Και από τη δεύτερη μέρα, την επόμενη μέρα, αρχίζει το έργο του Θεού. Την επόμενη μέρα, καθόταν μαζί με τους μαθητάς του, 2 εξ αυτών, ο ένας ήταν ο Ανδρέας,
Ο άλλος πιθανολογείται ότι ήταν ο Ιωάννης, ο συγγραφέας του Ευαγγελίου, ο οποίος ποτέ δεν αναφέρει το όνομά του, χωρίς να ξέρουμε αν είναι αυτός. Και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έδειξε αυτός λέγοντας, αυτός είναι ο αμνός του Θεού. Αυτός που περιμένουμε, αυτός είναι. Και σηκώθηκαν και οι δύο και του είπαν και ακολούθησαν τον Ιησούν και στραφής προς τους ακολουθούντας ο Κύριος είπε ποιον ψάχνετε, τι ζητάτε, γιατί λέει ζητείτε και θέλετε ευρύ, ποιον ψάχνετε να βρείτε. Αυτοί απάντησαν πού μένεις Κύριε. Όμως ο Κύριος ξέρει την καρδιά τους, τους προσκαλεί εκεί που μένει, κάθονται όλη την ημέρα και φεύγοντας ο Ανδρέας πηγαίνει και βρίσκει τον αδελφό του τον Πέτρο και εκεί μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού ακριβώς τι είχε στην καρδιά του ο Ανδρέας και ο Πέτρος. Εκείνον τον οποίον ψάχναμε, εκείνον τον οποίον περιμέναμε, τον Ιησούν των Ναζωραίων, τον Χριστό του Θεού, τον βρήκα. Αλληλούια. Τον βρήκα. Βρήκε αυτόν τον Ιησού που έψαγνε να βρει τον Ανδρέα και τον Πέτρο. Και έτσι ήλθε η ωραία συνάντηση. Ο Ιησούς έψαγνε τον Πέτρο και τον Ανδρέα και ο Πέτρος και ο Ανδρέας έψαγναν το Μεσσία. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί είναι πολύ σημαντικό να ρωτήσουμε τον εαυτό μας τι ψάχνουμε, τι ζητάμε, τι θέλουμε. Θέλουμε διακρίσεις, θέλουμε δόξα, θέλουμε χρήματα, θέλουμε ζωή, τι θέλουμε. Όλα αυτά είναι μάταια, άχρηστα. Μπορεί να ικανοποιούν τη σάρκα, την επιθυμία των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου, αλλά δεν ικανοποιούν το Πνεύμα του Θεού. Τι ψάχνεις να βρεις, τι ψάχνω να βρω. Σήμερα είναι η μέρα της αυτοκριτικής μας, να κοιτάξουμε μέσα μας, όχι έξω μας. Ο καθένας μέσα του. Τι ψάχνω να βρω, τι θέλω, τι ζητάω, γιατί προσεύχομαι. Τι προσεύχομαι, να πάνε καλά οι δουλειές μου. Να παντρευτούν τα παιδιά μου, να παντρευτούμε εμείς. Όχι εμείς που είμαστε παντρεμένοι, οι νέοι. Τι ψάχνουμε να βρούμε. Να σπουδάσουν τα παιδιά μας. Καλά είναι όλα αυτά. Αλλά το βάθος της ψυχής σου τι ψάχνει. Ψάχνεις να γίνεις ένας καλός πρεσβύτερος, να υπηρετήσεις τους αδερφούς. Καλά είναι όλα αυτά. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για αμαρτία. Ψάχνω να υπηρετήσω ανθρώπους δυστυχισμένους μέσα στον κόσμο αυτό. Καλό είναι. Ψάχνω να βρω. Να γίνω χρήσιμος στους ανθρώπους. Καλό είναι. Δεν θα σε διαλέξει ο Θεός όμως γι' αυτό. Άχρηστο είναι. Μάταιο. Είδωλο. Μόνο αν ψάχνεις τον Χριστό. Πού όμως ψάχνω τον Χριστό? Στην προσωπική μου ζωή. Στο ταμείο μου, στη γραφή. Στην εξήτησή μου. Υπάρχει η ζωή του αναγεννημένου, υπάρχει η εκκλησιαστική ζωή, υπάρχει το έργο του χριστιανού, αλλά υπάρχει και η πνευματική σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό. Είμαι παντρεμένος, αγαπάω τη γυναίκα μου, αλλά έχω πολλά πράγματα να κάνω. Αλλά αγαπάω τη γυναίκα μου. Αλλά δεν τη βλέπω και συχνά. Έχω άλλα πράγματα να κάνω. Αυτό είναι που θέλει η γυναίκα μου.
Αγαπάω τον Χριστό, αλλά δεν καίγομαι να πάω να τον συναντήσω. Έχω άλλες δουλειές να κάνω. Πρέπει να κάνω συσίτια, πρέπει να κάνω επισκέψεις, πρέπει να πάω στο σπίτι των ταλαιπωρημένων αδελφών μου, πρέπει να κηρύττω, πρέπει να προφητεύω, πρέπει να προσεύχομαι. Έχω τόσα πολλά να κάνω και τα λέω και ντρέπομαι, γιατί έτσι λέω. Από τότε που πέρασε σύνταξη έχω τόσα πολλά να κάνω και έρχεται ο Θεός και μου κάνει χ. Ξέρετε τα π.χ. Άστα αυτά. Μ' αγαπάς περισσότερο τούτον. Όξα Κύριε, αυτό είναι το μυστικό, αδελφοί μου. Αυτό είναι. Δεν του είπε του Πέτρου όταν τον κάλεσε, που δεν είχε πιάσει κανένα ψάρι. Δεν του είπε του Πέτρου, πήγαινε, κάνε ό,τι θες, βόηθα, υπηρέτησε, τίποτα. Του λέει, μ' αγαπάς Πέτρο περισσότερο από όλα αυτά? Λέει, Κύριε, σ' αγαπώ. Βώς και τα αρνία μου. Μ' αγαπάς Πέτρο? Κύριε, ξέβρισε ότι σ' αγαπώ. Πείμενε τα προβατά μου. Και εν τέλει, μ' αγαπάς? Ακολούθημη. Όταν αγαπάς κάποιον, τον αγαπάς. Ψάχνεις να τον βρεις, ψάχνεις να τον ακούσεις, να του μιλήσεις, να σου μιλήσει. Αν είναι δυνατόν να αγγίξεις τα ημάτια του. Αν είναι δυνατόν να δεις το πρόσωπό του. Να ακούσεις τη γλυκιά του τη φωνή. Αγαπάμε τον Χριστό, αδερφοί. Αυτή είναι η πρόσκληση, να αγαπήσουμε τον Χριστό, να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη, να διαγράψουμε όλα τα πολλά έργα, σκέψεις, επιδιώξεις, φιλοδοξίες, θυσίες, προσφορές, όλα, και να πούμε «Σ' αγαπώ, Κύριε, περισσότερο από όλα αυτά, σ' αγαπώ εσένα, Χριστέ μου». Αυτούς ψάχνει ο Χριστός. Έλα Πέτρο, βρήκαμε αυτόν που ψάχναμε, το Μεσσία. Τα ακούει ο Πέτρος και τρέχει και πάνε μαζί στον Ιησού. Και του λέει ο Κύριος, «Σύ είσαι Σίμων άχυρο, άχυρο είσαι, εγώ θα σε κάνω πέτρα». Δόξα στον Θεό. Εγώ θα σε κάνω πέτρα γιατί μ' αγαπάς, γιατί θα μ' αγαπήσεις, γιατί σ' αγαπάω, γιατί με ψάχνεις, γιατί σε ψάχνω. Και ανεβαίνει στη Γαλιλαία. Εκεί συναντάει το Φίλιππο και του λέει, ακολούθημη. Τον ακολούθησε ο Φίλιππος, αλλά τρέχει και βρίσκει το φίλο του τον Ναθαναήλ. Λέει, Ναθαναήλ, βρήκαμε αυτόν που ψάχναμε. Ποιον? Το Μεσσία. Είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο Υιός του Ιωσήφ. Ο Ναθαναήλ λέει, Ναζαρέτ, λέει, μπορεί να προέλθει τίποτα. Το ψάχνουμε, αλλά αποκλείεται να είναι αυτός. Έλα να δεις. Έλα να δεις. Αν είναι αυτός, έλα να δεις. Με μεγάλη αμφιβολία πήγε ο Ναθαναήλ στον Ιησού. Και ο Ιησούς τώρα πρέπει να του γκρεμίσει την αμφιβολία. Ήξερε ότι το ψάχνανε και τους έψαχνε κι αυτός. Τους έψαχνε επειδή το ψάχνανε. Τους βρήκε επειδή το ψάχνανε. Τον βρήκαν επειδή τον ψάχνανε. Τον βρήκαν επειδή τους έψαχνε. Τι ωραία σχέση, αδελφοί. Τι ωραία σχέση. Και όταν τον είδε, θαύμασε. Να ένας Ισραηλίτης που δεν υπάρχει δόλος αυτόν. Δεν υπάρχει δόλος αυτόν. Αλλά η αμφιβολία παρέμεινε.
«Πώς με ξέρεις, Κύριε», λέει ο Ναθαναήλ ανθρώπινα, «ότι δεν υπάρχει δόλος μέσα μου?» Και ο Κύριος του λέει: «Σε ήξερα, σε έβλεπα, σε παρακολουθούσα». Κύριε μου, αδελφοί, ξέρει τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Μας παρακολουθεί. Όταν ήσουν κάτω από τη σικιά μόνος σου, πριν σε φωνάξει ο Φίλιππος, εγώ σε είδα. Ήξερα τις λεπτομέρειες της ζωής σου, ξέρω την καρδιά σου, ξέρω τα πάντα για σένα. Βλέπω τα λάθη σου, τις αμαρτίες σου, ξέρω τα πάντα για σένα. Όλα αυτά εγώ θα τα αλλάξω. Ένα θέλω. Γι' αυτό σε φώναξα, Ναθαναήλ, επειδή με ψάχνεις, με εξητάς, με περιμένεις. Και όταν του είπε αυτά, λέει: «Είσαι ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Εσύ είσαι ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Εσύ είσαι ο Μεσσίας». Και από τότε δεν τον άφησε. Σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, να τον πλησιάσουμε και μην τον ξαναφήσουμε. Αλλά όχι τυπικά. Όχι τυπικά, όχι όπως τώρα, όχι όπως μέχρι τώρα, αλλά με όλη μας την καρδιά, με αγάπη, να το πλησιάσουμε. Αυτό έχει νόημα, αυτό έχει σημασία. Από σήμερα να δει ο Χριστός ότι τον περιμένουμε, τον ψάχνουμε, τον ζητάμε, τον αγαπάμε με όλη μας την καρδιά. Και επειδή, αν κρίνω από τον εαυτό μου, είμαστε ένα μάτσο χάλια, εκείνο που έχει σημασία είναι να του πούμε: «Κύριε, εσύ που μας ψάχνεις, θέλουμε να μας βρεις και θέλουμε από άχυρο να μας κάνεις λίθους ζώντες μέσα στην Εκκλησία σου. Να μας κάνεις μέσα στην Εκκλησία σου στήλους». Δεν είναι υπερηφάνεια, είναι το θέλουμε όλοι μας. Να μας κάνεις άντρες και γυναίκες στήλους μέσα στην Εκκλησία σου. Να βλέπουμε τη δόξα σου. Πόσο άχρηστα είναι όλα όταν ψάχνεις να βρεις Αυτόν, τον Κύριο, τον αγαπημένο σου, όταν ψάχνεις να βρεις τον εκλεκτό, το φίλο σου, το σωτήρα σου, το λυτρωτή σου. Σήμερα ο Θεός αλλάζει τις καρδιές μας, αδερφοί, το ξέρω, το βλέπω, και θα μας κάνει άλλους χριστιανούς, διαφορετικούς, που δεν θα κοιτάμε γύρω μας, αλλά από εδώ και πέρα όλοι μας θα κοιτάμε μέσα μας. Αυτό το μέσα ψάχνει να βρει ο Χριστός. Με αυτό το μέσα μας θα ψάξουμε να βρούμε το Χριστό και θα συναντηθούμε και θα τον ακολουθήσουμε. Και αυτός θα οδηγήσει τα βήματά μας από εδώ και στο εξής για τη δόξα του. Αμήν.